Thank you.
Εδώ είμαι τώρα. Ένα. Δύο. Τώρα θα φύγει ο κόσμος. Yeah.
25 Μαρτίου 2024. Επιθυμώ συνειδέηση από το Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Πυραιός Φανίδου Αγίου Ιωάννου Ρέντι, κύριε κύριο Σεραφείμ. Εκλόγησον δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τελειωμένων, τα ψυχός των δούλων σου, σώτερα λάθασον, φυλάτων αυτός, εις την μακαρίαν ζωή, την παράση φιλάνθρωπε. Εις την καταπαύσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Συ, ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδει και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να πάσω. Και νίκαια ήγε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος Παρθένος, η Θεολαφράστος Κύσσασα,
πες με δε υπέρ του συγχωρηθήνε τα ψυχά στον δούλων σου. Ο συντρίβων πολέμου σε ληψιδό βραχείο, ο διαξαρήτων ανθρωπίσεως και του ετουσίου πάθους του παραγενουσίου, ο σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότι πόσας και δείξας ημί, ότι αεί τη θυσία έπεται η δίκη, και το σταυρό ακολουθεί ανάστασης, επάκουσα ημών δεωμένου, εις εις ισχύος της συνανθρωπίας, ισχύος μεν, να το έθνος ημών διαφυλάτων, από νίκης εις νίκην οδηγής, και από δόξης εις δόξων ανάγκης. Με ανθρωπίας δε, με τας ψυχάς, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιός αγωνισαμένο και ευρικός πεσόντων, ιδία εις τον υπέρ της παρηγενεσίας του έθνους ημών αγώνα, ενείς και Γεωργίου Αρχιστρατήμου, εν τη χωρία των εκλεκτός κατά τάξης. Τούτων γάτα πνεύματα, ως νέφος ημών δε περίκυνε, και των οστέων αυτών ηκύβη, τα όρια της πάθηδος γης κράτουση, τα δε αυτοντήμια αίματα της ελευθερίας ημών το δέντρο να δέλουσε. Ως περαι τη γη, την φάλαντα των επιλέκτων σου αποτέλεσαν, ούτε και εν τ' ουρανό στα διάγειων μαρτύρων συγκροτήτωσαν, και ως περ παρανθρώπης τίμη γεγόνες, ούτε παρέσει τον Θεό άγιοι έσκουσαν, τον παραγόνα των καλών ηγονήσαν, και των δρόμων οι γενναίοι αθλητέ νικηφόρος ετέλεσαν, απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανε. Ημίν δε, εις το εκείνον θανάτου, ελευθέρεις νυν σώσει, παράσχο Θεός, να ύμνη μονεύει της υπερόχα προθυσίας και να θεωρούντας την έκβαση αυτών της αναστροφής ημίστε την αγρία. Επίβλεψον Κύριε, από ουρανού και από αυτού δόξου στη βασιλεία σου και το έθνη ημών την ευλογία σου κατάπτωξου. Δεν δόξου στράτου της πατρίδος ημών πρόσκυθη, τους γενναίους αυτοί γείτονας ενίσχυε και πάντας ημάς και παρμάχου στρατηγού της γυλίκη οδήγη. Ότι εσύ Ανάστασης, τη ζωή και μακαρία ανάπαυσης, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδας ημών, ευκλαιώσα όλοι σαβαίνουν και ραϊκός πεσόντων, πατέρων και αδερφών ημών, ιδία εις τον υπέρ της πανηγενεσίας, του έθνους ημών αγώνα, ενείς και Γεωργίου, αρχιστρατήμου, Χριστέ ο Θεός ημών, και ζει την δόξα να αναπέμπωνε, στην αράχο σου πατρί, και το Παναγία και αγαθό, και ζωπιός πνεύματι, νίκαια ήκη τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η επίσημον Κύριε δόξα. Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ήκη τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Αγίε ζούγησον. Και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν, ο Σαββάτος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Προηγένων δόξων προπατώρων, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ των Πατριαρχών, Αγίου του Εμέρου Θεού Αυτού Ναζάρου, τα ψυχάς, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιώς αγωνισαμένων και ερεϊκώς πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, ιδία εις τον υπέρ της παρηγενεσίας του έθνους ημών αγώνα, ενείς και Γεωργίου Αρχιστρατήμου, με σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και δικαίων συναρθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός άνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία ημών η μνήμη, πατέρες και αδελφοί ημών, αιωνία ημών η μνήμη, πατέρες και αδελφοί ημών, αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη πατέρες και αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη,
η μνήμη. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Ευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Έναρξη τελετής κατάθεσης στεφάνων. Εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, καταθέτει στεφάνη η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Μέρους της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά καταθέτει στεφάνη η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου. Επιμέρους των Ενόπλων Δυνάμεων καταθέτει στεφάνη ο διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υπονάβαρχος πολεμικού ναυτικού, κύριος Φώτιος Μπότσας. Επιμέρους του Δήμου Πειραιά καταθέτει στεφάνη ο Δήμαρχος κύριος Ιωάννης Μόραλης. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει στεφάνη ο οργανωτικός υπεύθυνος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, κ. Γιάννης Βουλγαράκης. Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή στεφάνη καταθέτει ο βουλευτής επικρατείας κ. Δημήτριος Μάντζος. Μέλους της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταθέτει στεφάνη η πολιτευτής Αλφα Πειραιά, κυρία Σκυλίτση Άννα. Εκ μέρους του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη, καταθέτει στεφάνη ο πολιτευτής Αλφα Πειραιά και Νήσων, κύριος Βασίλης Ντάκουλας. Εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει στεφάνη ο βουλευτής κ. Σπύρος Μπιβίλας. Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς
καταθέτει στεφάνη η Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής, κυρία Κατερίνα Λογοθέτη. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιά, καταθέτει στεφάνη ο Πρίτανης καθηγητής κύριος Μιχάλης Φακανάκης. Εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, καταθέτει στεφάνη το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Χρήστος Ηλιάδης. Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, καταθέτει στεφάνη ο πρόεδρος κύριος Πλατανησιώτης Νικόλαος. Εκ μέρους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, καταθέτει στεφάνη ο πρόεδρος κύριος Μιχάλης Αβρανιώτης. Εκ μέρους του Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Στρατιωτικών Υπαξιωματικών και Οπλητών Στρατού Ξηράς Αέρος Θαλάσσης του νόμου 1370-1944 Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, καταθέτει στεφάνη ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Γκελερής. Εκ μέρους του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, καταθέτει στεφάνη ο αντιπρόεδρος κ. Αντώνιος Ορότος, καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εκ μέρους της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, καταθέτει στεφάνη ο πρόεδρος κ. Σταύρος Βοηδονικόλας. Εκ μέρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, καταθέτει στεφάνη ο πρόεδρος κ. Βασίλειος Κορκίδης. Εκ μέρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, καταθέτει στεφάνη ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Παπαμανώλης Κόζας. Εκμέρους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, καταθέτει στεφάνη ο κ. Γιώργος Βασιακής, πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών. Εκμέρους του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, καταθέτει στεφάνη ο πρόεδρος κ. Καπράλος Θεόδωρος. Εκ μέρους του Οργανισμού Λιμένες Πειραιώς ΑΕ, καταθέτει στεφάνη ο προϊστάμενος του Τμήματος Σταθμών Αυτοκινήτων, κ. Δημήτρος Αγραφίδης. Εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Πειραιώς και Νήσων, καταθέτει στεφάνη ο πρόεδρος, υποστράτηγος Ανοποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Σταύρος Μπαζάκος. Εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πειραιά, καταθέτει στεφάνη η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Πειραιά, κυρία Νανά Αγαπητού.
εκ μέρους της Πανπυραϊκής Ένωσης Πολυτέχνων Γονέων καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Πάχουλος. Εκ μέρους της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτεριούχων Πειραιά και Περιχώρων Ιαγία Τριάς καταθέτει στεφάνι Ταμείας κ. Κατερίνη Γιωτοπούλου. Εκ μέρους του Συνδέσμου Περιπτεριούχων Πειραιά και Περιχώρων Ιελπής καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κ. Λεωνίδας Πάλλας. Εκ μέρους του Ιδραϊκού Συνδέσμου Πειραιά καταθέτει στεφάνι η κυρία Ζωή Μαυροϊδάκου. Εκ μέρους της Ένωσης των Απανταχού Μανιακών Λιμάνι καταθέτει στεφάνι η πρόεδρος κυρία Δήμητρα Κούβαρη με συνοδεία μελών του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ. Εκ μέρους της Αδελφότητας Κριτών Πειραιά η Ομόνια καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κύριος Θεόδωρος Τσόντορ. Εκ μέρους της Ένωσης των Ανπειραιή και Προαστίων Μεσσηνίων καταθέτει στεφάνι πρόεδρος κυρία Ευαγγελία Αθανασίου. Εκ μέρους του Υπηρετικού Συνδέσμου Πειραιός καταθέτει στεφάνι ο Ταμείας κύριος Σπύρος Γούνης. Εκ μέρους του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου καταθέτει στεφάνι η πρόεδρος κυρία Άννα Δασκαλάκη. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Σταυρουλάκης. Εκ μέρους της Ένωσης Ποντίων Πειραιός και Ρατσινίου Δραπετσόνας καταθέτει στεφάνι ο αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ανδρονικίδης. Εκ μέρους του Σωματείου για την κριτική ιστορία, παράδοση και λαογραφία, οι Δροσουλίτες καταθέτει στεφάνιο ο κ. Βασίλειος Βαβουράκης. Εκ μέρους του Σωματείου για την επωνυμία, Πολιτιστικός Σύλλογος Πειραιωτών και Φίλων Πειραιά εν Πειραιή, καταθέτει στεφάνιο πρόεδρος κ. Εκατερίνη Δουρέκα Θαυλαμπά. Εκ μέρους της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής του Παραρτήματος Πειραιά και Ρητικής Αττικής καταθέτει στεφάνι ο κύριος Αγκόπ Αβακιμιάν.
εκ της Περιφερειακής Εφορίας προς Κόμπο Σαλονικού Αντί Στεφάνου θα καλτεθεί χρηματικό ποσό στον Πανελλήνιο Σύλλογο για άτομα με κεφαλική παράλυση φροντίδα. Ενός λεπτού σιγή. Ανάκρουση εθνικού ύμνου.